Φίλοι ψαράδες, καλημέρα. Πάμε να ψαρέψουμε, να δούμε τι γίνεται. Σήμερα χιόνισε, από χθες είναι χιονισμένο βασικά. Πάμε να δούμε με το κρύο και τον αέρα, εάν καταφέρουμε να βρούμε κανένα ψαράκι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Χιόνι, κρύο, με πολύ αέρα. Μετά από διήμερο έντονο νοτιά, τα νερά της θάλασσας ήταν πολύ θολά. Σε τέτοιο βαθμό που εάν βουτούσα μέσα, δεν θα με έβρεσκε κανένας παρά μόνο οι αρχαιολόγοι σε κάμποσα εκατομμύρια χρόνια. Υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες, τα χέρια να τσούζουν, το πρόσωπο καλυμμένο όπως και το κεφάλι, δεν τολμάς να βγάλεις κανένα μέρος του σώματος να είναι εκτεθειμένο σε αυτόν τον καιρό. Δεν φτάνει όλο αυτό, έμπλεξε και το καλάμι και έπρεπε να κάνω τα δεσίματα μέσα στο νερό. Φανταστείτε τώρα, τσουφτερό κρύο με αέρα μέσα στο νερό και μη σου πέσει τίποτα κάτω γιατί θα πάει χαμένο. Και ενώ η δίπλα μου σπίνερ πιάνανε ψάρια, από τη μεριά μου δεν είχε τίποτα. Όσες προσπάθειες και αν έκανα, αυτό είναι το ωραίο στο ψάρεμα, όταν δίπλα σου βγαίνουν τα ψάρια, αλλά σε εσένα τίποτα. Και ναι, επιτέλους, βρήκα και εγώ την φλέβα, αλλά έλα που λόγω κρύου η μπαταρία είχε άλλη άποψη για τη λήψη και έτσι... Επιτέλους και ένα ψάρι είδαμε, εδώ στην... Τελικά κυρίες και κύριοι, βρήκα τη φλέβα. Έκλεισε μπαταρία, από μπαταρία η κάμερα και... Δυστυχώς με τόσο κρύο οι κάμερες δεν αντέχουν. Δυστυχώς. Ούτε εγώ σε λίγο θα αντέχω. Κυρίες και κύριοι, σύλληψη. Όλα εδώ, στη φλέβα. Μου παίρνει τα φρένα τώρα. Αυτό πρέπει... είναι μακριά ακόμα. Νευρικά είναι, έχουν και το πλεονέκτημα των ρευμάτων, κοιτάξτε προς τα εκεί φυσάει. Νάτς. Είναι ριχά και έχει σηκωθεί πολύ ψηλά, δεν μ' αρέσει όταν το ψάρι σηκώνεται πολύ ψηλά. Έχει όλη την άνεση να πολεμήσει. Πάω πιο μέσα. Μπορεί εύκολα να το φτύσει όταν σηκώνει το ψάρι τόσο ψηλά. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η τεχνική. Στα ποταμό ψάρα πιάνει γιατί ψοφάνε. Και ο καλός αυτός θα το
Άντε μάνα, δώσε. Δεν πήγε καλά όμως. Αλλά τι έγινε εδώ, παιδιά. Τέλος πάντων, μη πέσεις. Σου λέω, μη πέσεις, σα κλαίω. Πάρε μπόσκα, πάρε. Με δεύτερο άτομο πιο εύκολα γίνεται η δουλειά με ένα. Κυρίες και κύριοι, και άλλη σύλληψη. Οχ, καλός πολεμιστής. Με κόντρα τον άνεμο. Δεν πολυμάει πολύ, πιο πολύ τα ρεύματα πολυμάνε παρά το ψάρι. Βέβαια έρχεται βαριά βέβαια. Αλλά έρχεται βαριά σαν τσουβάλια ρε παιδιά. Για φέρνω τίποτα. Αλλά όχι, είχα πάρει χτυπήματα, μήπως παίρνω τίποτα. Για να δούμε, για να δούμε. Όχι, δεν πρέπει. Όχι, ψάρι είναι, αλλά δεν ξέρω γιατί. Στην αρχή παλέμισε και τώρα σαν τσοβάλι έρχεται. Ψάρι, ψάρι είναι. Οπα, οπα, να χαμηλώσω. Έλα, έλα, να χαμηλώσουμε την πιτονιά. Δεν θέλω εκπλήξεις τώρα. Καλή πολεμιστές, παιδιά, καλή πολεμιστές. Ωχ, ξαναγκιστράθηκε. Ωχ, ωχ, ωχ. Αχ, μάτιαξε τον εαυτό μου. Είναι αυτό που έλεγα, καλύτερα μη σηκώνεις και φέρ' το. Αλλά ήταν να χαθεί αυτό. Καλύτερα να πηγαίνω εγώ μπροστά που δεν είναι τόσο βαθιά γιατί αλλιώς. Παιδιά, έχω και άλλη σύλληψη. Θα μπω πιο βαθιά γιατί. Φύγε ρε. Γιατί ξεκιστρώνονται εύκολα. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα θα κοιτάξω να μην το πολύ σηκώσω, αλλά είναι πιο δύσκολο έτσι να φέρεις το ψάρι. Και αλλιώς θα ξεγκιστρωθεί. Μπορεί να ξεγκιστρωθεί λέμε τώρα. Άμα δεν πιεστεί καλά, αυτό καλός είναι, καλός είναι, καλός είναι, καλός είναι. Ωχ, έκανε κεφαλιά προς τα δω και νόμιζα ξεγκιστρώθηκε. Κόντωσε να πάθω καρδιακή προσβολή. Αχ ρε, αλήτη, αλήτη, αλήτη. Γυρνάει την πλάτη και χτυπάει την πιτανιά. Αυτός πρέπει να είναι καλός, παιδιά. Πρέπει να είναι καλός. Τα χέρια μου παγώσαν, τα πόδια μου παγώσαν. Εγώ συνεχίζω να παλεύω με τα τέρατα εδώ.
πονηρά εδώ. Την κοιλιά πιάστηκε αυτός. Τι τρέξει. Σιγά το μήνυμα θα σου. Παιδιά αέρα και εγώ το ψαράκι μου όμως τα πήρα. Το πρωί δεν είχα πάρει. Στο ξημέρωμα στην εκβολή έφερνε η άλλη παρέα, τα άλλα παιδιά. Ήταν γύρω στους 7 μαζί από ό,τι είδα σπίνερ. Τελικά μετά από ψάξιμο βρήκα και εγώ τη δικιά μου φουλίτσα και πήρα ψαράκια. Δόξα τω Θεώ να λέμε, παιχνίδι έγινε. Κρύου καλό, αέρας δυνατός. Τα μαζεύω. Έδωσα τη μάχη μου μέσα στο κρύο χιόνια από το πρωί, πολύ αέρα, πολύ βοριάς. Θα πάω να δώσω σε μερικά παιδιά που τους έχω υποσχεθεί. Ξέρετε πως είναι, σε μερικές οικογένειες πρέπει να δίνουμε, να μοιραζόμαστε τη χαρά μας, ούτσι άλλως πολλά είναι ψάρια, οπότε πάμε να τα δώσουμε και σε κάποια άλλη οικογένεια να τα χαρεί. Παρόλο που έχω βάλει εδώ σιλικόνη ειδική, πάλι κάπου βρίσκει και τρυπάει νερό. Τώρα εδώ στο πόδι, αυτό εδώ το ποδαράκι μου. Το ακούτε? Πήρα νερό. Έχω αλαξιά μαζί μου. Πάμε να δούμε μέχρι που έχω βραχή. Κοιτάξτε εδώ. Από εδώ, από το όμορφο μπουτάκι μου, μέχρι εδώ, είναι βρεγμένο. Παρόλο, έβαλα και σακούλα, αλλά το άλλο το πόδι τίποτα, κάπου από εδώ πάνω και ποτίζει κάτω. Για να δούμε τι έχουμε εδώ.
Όλε! Με χιόνια! Για να δούμε και αυτό. Αυτή ήταν η καλτσούλα, οι κάλτσες μου. Έχω δύο ζευγάρια, σακούλα από πάνω και εξτρά ισοθερμικό. Παρ' όλα αυτά, πότισα. Πρέπει να το δω, να το ξαναδώ το θέμα, γιατί μέσα στο χειμώνα δεν γίνεται με τόσο κρύο να έχω και τέτοια προβλήματα. Αρωματικό υγρό βγαίνει. Εδώ μέσα στην απόχη είχε, έτσι όπως ξεψάρωσα ένα ψάρι, είχε πιαστεί το ψαράκι μου στην απόχη και δεν μπορούσα να το βγάλω. Με κούρασε πολύ και το παράτησα, το έφερα μαζί με την απόχη στο αυτοκίνητο για να το λύσω εδώ, εφόσον έχω τελειώσει το ψάρεμα και συνέχισα να ψαρεύω με άλλο ψαράκι. Γιατί αυτό εκεί δεν έβγαινε, όχι με τίποτα εδώ. Δεν μπορούσα να το βγάλω και με αέρα εκεί και με κύματα, δεν μπορούσα να το φτιάξω. Κακό πράγμα να το παθαίνεις αυτό μέσα στο νερό υπό αυτές τις συνθήκες. Βλέπω ότι η σαλαγγιά εδώ η τελευταία έχει ανοίξει. Από ό,τι κατάλαβα οι σαλαγγιές δεν είναι και πολύ δυνατές εδώ. Θα πρέπει να τις αλλάξω γιατί κοιτάξτε εδώ άνοιγμα, έτσι. Οπότε επειδή είναι ίδιες όλες τις αλλαγές, θα τις αντικαταστήσω. Εδώ φαίνεται πως έχει ανοίξει. Αυτό μπορείς να το πάθεις και να χάσεις το ψάρι. Ας πιούμε ζεστό τσαγάκι να ζεσταθούμε. Να πω την αλήθεια, δεν έχω κρυώσει. Πέρα από το ένα πόδι που ήταν μουσκιμά και περπατούσα, αλλά να πω ότι κρύωσα, δεν κρύωσα. Αλλά ζεστό τσαγάκι τώρα με αυτό το κρύο που έχει, επιβάλλεται. Ωχ, ζεστό. Ό,τι πρέπει για τη συγκεκριμένη φάση.